Λοιπόν, να ξαναθυμηθούμε λιγάκι εχθές που λέγαμε για αυτά τα δύο περιστατικά. Σας τα θυμίζω έτσι λίγο γρήγορα ότι έχουμε δύο αρρώστους με μεταστατικό καρκίνο και οι δύο. Δύο νέους ανθρώπους με μεταστατικό καρκίνο και οι δύο. Κάποιες διαφορές μεταξύ τους. Ο ένας συμπτωματικός, τόσο από προβλήματα αποφρακτικά από τον προστάτη του, που όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, σπανίως θα συσχετιστούν με τον καρκίνο του προστάτη. Ταυτόχρονα συμπτωματικός από την νόσο του, διότι είχε πόνο στη μέση, διότι η νόσος του, πάλι η διαφορά από τον άλλον, η μεταστατική, ήταν ότι είχε μια μετάσταση στον θ10, που κατελάμβανε ολόκληρο το σπόνδυλο, ενώ ο άλλος είχε μεταστάσεις οστικές στο λαγόνιο και στις πλευρές. Και συμφωνήσαμε απόλυτα, νομίζω, εχθές, ότι σαφέστατα αυτές είναι οι διαφορές που έχουν αυτοί οι άρρωστοι, οι οποίες πιθανότατα θα μας οδηγήσουν να σκεφτούμε και διαφορετικά τη θεραπευτική τους προσέγγιση. Και η διαφορά στη θεραπευτική προσέγγιση ξεκινάει από την έννοια της αμεσότητας. Δεν είχαμε καμία διαφορά στις σκέψεις μας για το ότι η ορμονική θεραπεία αποτελεί τη θεραπεία εκλογής και στις δύο περιπτώσεις. Απλά και μόνο για την πρώτη περίπτωση, αυτόν με τη μετάσταση στον σπόνδυλο και ταυτόχρονα το ότι είχε συμπτώματα από αυτή τη μετάσταση, μας έκανε να σκεφτόμαστε πολύ πιο άμεση την έναρξη της θεραπείας, τόσο της ορμονικής, βάζοντας τη διάσταση ότι θέλουμε και μια θεραπεία η οποία θα μπορούσε να ρίξει πολύ γρήγορα τα επίπεδα της τεστοστερόνης. Σκεφτόμασταν επίσης την πιθανότητα να χρειαστεί να παρέμβουμε άμεσα και με τοπική ακτινοθεραπεία στο σπόνδυλο για να προλάβουμε τυχόν προβλήματα από νευρολογικές εκδηλώσεις που θα ήταν πάρα πολύ κακές για τον άρρωστο, αλλά και για την ποιότητα της ζωής του, αλλά και για την εξέλιξη της όλης της ιστορίας. Επομένως, αυτές ήταν ουσιαστικά οι διαφορές και απαντήσαμε στην πρώτη ερώτηση. Απαντήσαμε επίσης στη δεύτερη ερώτηση που αφορούσε το αν θα ξεκινήσουμε αμέσως τη θεραπεία ή αν θα καθυστερήσουμε. Και αν δεν τα λέω καλά, διορθώστε με, κύριο Σκολαρίκο, για την πρώτη περίπτωση πάλι είπαμε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να αρχίσουμε άμεσα τη θεραπεία. Για τη δεύτερη περίπτωση αρχίζουμε να σκεφτόμαστε το κατά πόσον είναι αναγκαίο αυτό το πράγμα να αφήσαμε το αρχίσουμε. Ένα μικρό παράθυρο. Αφήσαμε ένα μικρό παράθυρο, το οποίο έχει σχέση πάντοτε και με την κουβέντα την οποία θα έχουμε να κάνουμε με τον άρρωστο για αυτήν την κατάσταση. Ένα τρίτο ερωτηματικό, το οποίο μπαίνει έτσι, από τα πάρα πολλά ερωτηματικά που έχει κανείς να βάλει στη μεταστατική νόσο στον καρκίνο του προστάτη, ένα τρίτο ερωτηματικό, σαφέστατο ερωτηματικό, είναι αν η θεραπεία την οποία θα αποφασίσουμε, ο ορμονικός αποκλεισμός δηλαδή, θα είναι συνεχής ή διακοπτόμενος. Και πριν φτάσουμε σε αυτό, εάν επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε LHRH ανάλογο, όχι αντι-LHRH, έτσι, θα το συνδυάσουμε μόνιμα με κάτι, με το αντιανδρογόνο, άρα θα συνεχίσουμε τον ολικό ανδρογονικό αποκλεισμό σε όλη τη διάρκεια του χειρισμού μας, ή θα κόψουμε το αντιανδρογόνο, την πικαλοτομίδη, μετά την εισαγωγική της χρήση και όφελος. Τι κάνετε, μπορώ να δω λίγο χέρια, χρησιμοποιείτε μπικαλοταμίδη συνεχώς μαζί με LHRH ανάλογο? Ποιοι είναι. Ναι. Όχι. Μάλιστα, νομίζω πως έχει περάσει αρκετά πολύ και η πλειοψηφία το έδειξε, η αντίληψη ότι ας μην είμαστε τόσο επιθετικοί να χρησιμοποιήσουμε τον ολικό ανδρογονικό αποκλεισμό συνεχώς και ας το αφήσουμε να έχουμε και άλλο ένα όπλο στην εφεδρεία για να κάνουμε τον ορμονικό χειρισμό δεύτερης γραμμής, δηλαδή να προσθέσουμε το αντιανδρογόνο ή να αφαιρέσουμε το αντιανδρογόνο αν το δίνουμε. Η γενιά η δικιά μου έζησε με ένα τρομακτικό τρόπο τη φλουταμίδη. Όταν λοιπόν ήμουν ειδικευόμενος και νεαρός ειδικός, βγαίνανε κάθε χρόνο στο Αμερικανικό Ουρολογικό Συνέδριο τα καινούργια δεδομένα, τα οποία ήταν με την ιστορία της φλουταμίδης, μαζί με LHRH ανάλογο. Ο περίφημος κύριος Λαμπρή από το Κεμπέκ του Καναδά. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος
Δεν λέω ότι ήταν άνθρωπος της Ερυν Πλάου, αλλά το μεγάλο αυτό project το οποίο υπήρχε τότε σε Αμερική και Καναδά ήταν η Ερυν Πλάου από πίσω, η οποία είχε το ποταμίδι. Και ο άνθρωπος που έτρεχε αυτή την ιστορία ήταν ο Λαμπρί. Τη μία χρονιά λοιπόν έβγαινε ότι είχε πραγματικά πρωτοκαθεδρία με όφελος στην ποιότητα, στην διάρκεια ζωής ο συνδυασμός. Την επόμενη χρονιά ανάποδα τα πράγματα. Όλη αυτή η ιστορία επί 6-7 συνεχόμενα χρόνια. Νομίζω πως εκείνο το οποίο αποδείχθηκε είναι ότι δεν έχει τόσο τρομακτική σημασία στην συνολική επιβίωση. Φαίνεται ότι είναι ίσως ένα μικρό ποσοστό αρρώστων που πιθανότατα να ωφελούνται από αυτή την ιστορία και που πρόκειται για τους αρρώστους με πολύ πιο επιθετική νόσο. Το κλείσαμε αυτό το πράγμα λοιπόν. Θα ήθελα να μου πείτε ποιοι από εσάς χρησιμοποιείτε διακοπτόμενο ανδρογονικό αποκλεισμό όταν το αποφασίσετε. Ποιοι χρησιμοποιείτε. Παρακαλώ, ποιοι δεν χρησιμοποιείτε. Μάλιστα. Σαφέστατα λοιπόν νομίζω πως αυτή τη στιγμή, ενώ έχει μπει στην λογική μας να αρχίσουμε να πιστεύουμε το διακοπτόμενο ανδρογονικό αποκλεισμό, δεν έχουμε ακόμα το ισχυρό εκείνο στοιχείο το οποίο να έχει προκύψει από evidence-based medicine. Κοίταξε να δεις, αυτό είναι δογματικό. Η γνώση αυτή είναι ξεκάθαρη. Κύριε Σκολαρίκο, εσείς τι χρησιμοποιείτε. Πρέπει να είμαι απόλυτα ειλικρινής, όλο και περισσότερο το διακοπτόμενο. Αλλά... Και τι σας έκανε να σκεφτόσαστε κάτι τέτοιο. Για να είμαστε ειλικρινείς, η βιβλιογραφία, αν την ακολουθήσει κανείς, αλλά δεν είμαι 100% πεπισμένος. Η ποιότητα ζωής του αρρώστου περισσότερο με έχει κατευθύνει και το ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ορμονική θεραπεία δεν είναι ίαση. Να ρωτήσω γιατί όσοι χρησιμοποιείτε ανδρογονικό αποκλεισμό διακοπτόμενο τον χρησιμοποιείτε. Ποιος θέλει να πει, δηλαδή ποιο είναι το background για να χρησιμοποιήσει κανείς διακοπτόμενο. Η ελάττωση των ανεπιθύμητων ενεργειών και των παρενεργειών του φαρμάκου και συζητείται δεν ξέρω κατά πόσον, πιστεύω ότι αργεί στην αδιαφοροποίηση, αργεί στην εξέλιξη σε ορμονοάντοχο του καρκίνου. Αυτό και το δεύτερο κρατώ υφυλάκηση. Δηλαδή, ήταν κάποια δεδομένη στιγμή, όντως. Νομίζω πως αυτό το πράγμα είναι αρκετά σημαντικό. Το κομμάτι της αποφυγής των ανεπιθύμητων ενεργειών νομίζω πως είναι ξεκάθαρο. Το κουβεντιάσαμε άλλωστε χτες αρκετά εξαντλητικά το θέμα. Αρκετά εξαντλητικά, σε έναν βαθμό. Ναι. Όσον αφορά το ότι η ορμονική θεραπεία, ναι, έχει παρενέργειες. Και να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Και να ρωτήσω κάτι να μιλήσω. Πιθανόν αυτή είναι το βασικό κόνσεπτ. Και αν τον καθυστερήσεις, θα αλλάξει η επιβίωση του αρρώστου. Όχι την να τον καθυστερήσει κανείς. Όχι, την όχι. Έναρξη, την συνεχή ή διακοπτόμενη. Όχι, άλλο. Καθυστερήσει την ευνοαντοχή. Α. Δεν έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει ιδιαίτερα. Άρα, γιατί να με πεις να χρησιμοποιήσω εγώ διακοπτόμενο, εγώ χρησιμοποιώ συνεχόμενο. Έχω ζήσει, ξέρει ο Διονύσης, συνάδελφο, σεβαστό, που έφυγε από καρκίνο. Εκείνη την περίοδο, ο σύμβουλος και αυτός που έδινε τις κατευθύνσεις ήταν ο λογοθέτης. Και πάντοτε στο τηλέφωνο, επειδή εγώ έκανα όλες τις επικοινωνίες και τα τηλέφωνα, έλεγε ότι μην εξαντλείς τα όπλα σου, μην εξαντλείς τα όπλα σου. Αυτό μου έχει περάσει και χωρίς άλλη τεκμηρίωση, αλλά επειδή το είχα ζήσει πολύ με φόρτιση συναισθηματική, μου έχει μείνει να το καταθέσω. Να πω και λίγο, γιατί νομίζω πως αυτό έχει αξία στο σχολείο, αυτά που καταθέτει ο καθένας. Με τον Χριστόφορο το λογοθέτη, εγώ είχα δουλέψει μαζί την εποχή που ήμουν στο MD Anderson, πολύ παλιά, το 1992. Τον ξέρω και σαν άνθρωπο το πώς λειτουργεί σε αυτό το πράγμα. Και είναι γεγονός ότι στον καρκίνο του προστάτη είναι μια κατάσταση στην οποία είναι κανείς άλλες φορές που είναι ιδιαίτερα επιθετικός. Για παράδειγμα, τα πρωτόκολλα του Χριστόφορου ήδη που λέει πρώιμη χρήση της χημειοθεραπείας, για παράδειγμα, είναι η καινούργια του άποψη.
Και υπάρχουν άλλες περιπτώσεις στις οποίες πρέπει κανείς να είναι απόλυτα συντηρητικός και πολύ πιο χαμηλών τόνων και στην αναμονή και το να μην πραγματικά χαλάς τα όπλα σου και να κρατάς την εφεδρεία πράγματα και ούτω καθεξής. Εκείνο το οποίο δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή κανείς ακόμα τεκμηριωμένα είναι να αποφασίσει το πότε θα είναι τόσο επιθετικός και το πότε θα είναι τόσο συντηρητικός. Ακριβώς. Ακριβώς διότι η έννοια νόσος καρκίνος προστάτη είναι μια τόσο ετερογενής ιστορία που ακόμα δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα για την πραγματική φύση της νόσου και γι' αυτό το λόγο κάνουμε πράγματα και θάματα. Και γι' αυτό το λόγο δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από όλες τις κλινικές δοκιμές που γίνονται, διότι απλά και μόνο μπαίνουν στο σακούλι ένα σωρό διαφορετικά πράγματα. Και όσο και αν προσπαθούμε να τα ταξινομήσουμε με το στάδιο, με το βαθμό διαφοροποίησης, με τις υπόλοιπες παραμέτρους. Και γι' αυτό το λόγο πάντοτε, αν θέλετε, ανακαλώ στη μνήμη μου και πάντοτε λέω ότι κοιτάξτε να δείτε, είχα δει ένα καταπληκτικό άρθρο πριν από μερικά χρόνια, μια σελίδουλα, ένα editorial, που έλεγε ότι ο γιατρός που ασχολείται με τον καρκίνο του προστάτη θα πρέπει να μοιάζει με τον γιατρό της αναγέννησης. Να είναι λίγο βοτανολόγος, να είναι λίγο φαρμακοποιός, να είναι λίγο φιλόσοφος, να είναι λίγο μαθηματικός, να είναι και λίγο γιατρός. Να είναι λίγο απ' όλα. Διότι ουσιαστικά η αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη και ειδικά της μεταστατικής νόσου και ειδικά των τελικών σταδίων της μεταστατικής νόσου νομίζω πως έχει απόλυτη σχέση και με τη φιλοσοφία ζωής. Τελευταίο και τελειώνω τις παρενθέσεις και τα συναισθηματικά είναι ότι ποιος θα με πείσει από τις εταιρείες ή τους ογκολόγους για παράδειγμα ότι το να δώσω παράταση ζωής 1,5 και 2 και 2,5 μήνες σε έναν άνθρωπο ο οποίος σφαδάζει από ορμονοάντοχο μεταστατικό καρκίνο του προστάτη με ό,τι μπορεί να φανταστεί ο Μέγκελε γιατρός να βλέπει στον άρρωστό του και να του δώσει μια παράταση ζωής μερικές φορές με κάτι υπέρογκα κόστη από την άλλη μεριά σε μια εποχή περίεργη. Χρειάζεται να είναι και φιλόσοφος και ο γιατρός αλλά και ο άρρωστος. Και πρέπει να τον έχει φτιάξει κανείς αυτή την πορεία για να δει το τι θα κάνει προς το τέλος. Ας γυρίσουμε λοιπόν. Πολύ ωραία η παρέμβαση ακριβώς σε αυτό το αυτή πράγμα. Ήταν και η ερώτηση. Εδώ γιατί πέρα λοιπόν έχουμε το ερωτηματικό το μεγάλο ότι μία από τις αρχικές θεωρίες, τις υποθέσεις ότι για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσουμε διακοπτόμενο είναι ότι να μην δημιουργήσουμε ορμονοαντοχή. Έχουμε κάποια τέτοιου είδους δεδομένα. Και τι γίνεται δηλαδή. Τα άλλα δύο ήταν η επιβίωση, η συνολική. Και η δημιουργία ορμονοαντοχής. Τι έχουμε μέχρι στιγμής, λοιπόν, έχουμε κάτι τώρα. Αυτό ήταν το σκεπτικό, το βλέπετε και το συζήτησε πολύ καλά νομίζω ο κ. Μητρόπουλος, το σκεπτικό όταν το ξεκίνησε ο διακοπτόμενος ανδρογονικός αποκλεισμός. Ακούγουμε, δεν καταλαβαίνω. Ναι, μια χαρά. Πολύ καλά. Στην ουσία οι μελέτες που έχουμε στον μεταστατικό καρκίνο βέβαια δεν είναι αμιγώς στα περιστατικά, στα δύο περιστατικά τα οποία συζητάμε, αλλά δεν υπάρχουν αμιγώς μελέτες μόνο για τα δύο περιστατικά. Αυτές είναι οι μελέτες που βρήκαμε για τον μεταστατικό, καλές μελέτες, για το διακοπτόμενο ανδρογονικό αποκλεισμό. Και αυτό τελικά που φάνηκε είναι ότι έχουν πραγματικά βελτίωση στην ποιότητα ζωής τους. Δεν φάνηκε βέβαια καμία διαφορά στο overall survival των αρρώστων αυτών ή στην εξελιξιμότητα της νόσου. Και αυτό είναι σημαντικό, πρέπει να το γνωρίζουμε. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι η ανερχόμενη θεραπεία ο διακοπτόμενος. Και είναι εντυπωσιακό που έχει περάσει σε όλους εμάς και οι περισσότεροι κάνουμε διακοπτόμενο ανδρογονικό αποκλεισμό σήμερα. Αυτό δεν θέλω να το αναφέρω γιατί αφορούσε την τοπική υποτροπή μόνο. Κοιτάξτε τώρα όσον αφορά τις παρενέργειες από τις διάφορες μελέτες του διακοπτόμενου ανδρογονικού αποκλεισμού με το συνεχόμενο ανδρογονικό αποκλεισμό. Μεγάλες διαφορές δεν υπάρχουν. Προσέξτε μόνο αυτή την επίσκεψη ούρων που και αυτό ήταν μάλλον το μόνο στατιστικά σημαντική διαφορά. Όταν κάνετε διακοπτόμενο ανδρογονικό αποκλεισμό, οι άρρωστοί σας μπορούν πιο συχνά να κάνουν επίσκεψη ούρο λόγω των συμπτωμάτων. Κάποιος συνάδελφος χθες με ρώτησε στο περιστατικό το πρώτο και ήθελα να το συζητήσουμε αν θα κάναμε διουρηθρική, επειδή έχει τα δυσουρικά ενοχλήματα, αν θα κάναμε γιατί να μην κάνουμε και
μια διουρηθρική προστατεκτομή να τον βελτιώσουμε από τα δυσουρικά ενοχλήματα. Ποιοι το πιστεύουν αυτό το πράγμα? Ποιοι το πιστεύουν αυτό? Ευθύς εξ αρχής δηλαδή. Να δώσω εγώ την απάντηση για να μην... Ναι, τους... να μην εγώ τι απάντησα κιόλας στον συνάδελφο. Εάν ο άσος κατουράει με 3 ml, 4 ml, 5 ml το δευτερόλεπτο και είναι σταγόνα σταγόνα και έχει time to cue maximum 2 ώρες, ναι, σίγουρα εκεί θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Όμως οι περισσότεροι άρρωστοι που τουλάχιστον εγώ βλέπω σε αυτή την κατηγορία δεν είναι ακριβώς έτσι. Και θεωρώ, και αυτό είναι μια γνώση που την πήρα στην Αγγλία, ότι πολλοί από αυτούς τους αρρώστους έχουν και νευρολογική συνδρομή στα συμπτώματα από το κατώτερο ροπητικό. Πρώτον. Δεύτερον, εάν μπουν στον ανδρογονικό αποκλεισμό, στον ορμονικό χειρισμό καλύτερα, η ούρησή τους θα βελτιωθεί σε όχι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά θα βελτιωθεί λίγο. Εγώ θα είμαι ακόμα πιο συντηρητικός σε αυτή την ιστορία και είμαι πιο συντηρητικός στην πράξη. Προτιμώ να τον έχω ακόμη και με καθετήρα τον άρρωστο, έχοντας του εξηγήσει ότι έχει αρκετά μεγάλες πιθανότητες. Όλα αυτά τα πράγματα είναι εμπειρισμός από εκεί και μετά, έτσι. Δεν είναι γραμμένα πουθενά, δεν είναι τεκμηριωμένα πουθενά. Μεταφέρει κανείς και την εμπειρία του. Του εξηγώ ότι προτιμώ να έχεις καθετήρα και να είσαι σίγουρος ότι κάθε φορά που θα αλλάζουμε τον καθετήρα, που θα κάνουμε και την δοκιμή, μήπως καταφέρεις να ουρήσεις, κάθε φορά θα αυξάνονται οι πιθανότητές σου για κάτι τέτοιο. Η πλειοψηφία, η τεράστια, η συντριπτική των περιπτώσεων που έχω από την εμπειρία μου, level of evidence 4 σε αυτό το πράγμα, έτσι, είναι ότι ο ανδρογονικός αποκλεισμός θα βοηθήσει και την ούρηση αυτού των ανθρώπων. Λοιπόν, επομένως... Ναι. Απλά μία κατάσταση. Εγώ πάντοτε νομίζω ότι το πρόβλημα είναι σε αυτούς που θα σου έρθουν για να χειρουργηθούν για λάτς και κάνεις διάγνωση στον έλεγχο για σοβαρά λάτς, έτσι, και κάνεις τον έλεγχο και διάγνωση καρκίνου του προστάτη. Εκεί νομίζω ότι είναι η ομάδα που παίζει. Και αυτό που πάντοτε κάνω, τους λέω ότι αν παραμείνεις τον ένα χρόνο με την αγωγή που θα μπεις τα τέτοια, τότε θα σε χειρουργήσω. Σωστά. Αυτό είναι το πρωτόκολλό μου 20 χρόνια τώρα, νούμερο ένα. Και νούμερο δύο, για να μην ξαναπάρω το λόγο, όταν πρωτοάκουσα για τη διακοπτόμενη, το πρώτο που έκανα, επειδή δεν ήθελα να την εφαρμόσω, βέβαια, γιατί ήμουν εντελώς ανασφαλής να το κάνω με το πρώτο paper. Αλλά αυτό που ήθελα πάντοτε να κάνω και φοβόμουν, σε αυτούς που είχαν συμπτώματα του τύπου των εξάψεων, των αδυναμιών κτλ., τους τα έκοβα το καλοκαίρι που ήταν πολύ πιο έντονα. Και εγώ το κάνω ακόμα και τώρα. Και αυτό το έκανα εξ αρχής, πάρα πολλά χρόνια το κάνω. Το καλοκαίρι τους το διακόπτω πάντοτε για να είναι πιο ήπιοι, γιατί είναι πολύ πιο έντονα. Και τους ξαναρχίζω μετά. Εντάξει, δεν μπορεί να τους έχετε όλους να τους έχετε το καλοκαίρι. Ο Στέλιος. Πάντως, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν πολλές μελέτες στην διεθνή βιβλιογραφία που δεν υποστηρίζουν αυτό που λέτε, ότι ο ανδρογονικός αποκλεισμός βελτιώνει τα συμπτώματα ούρησης και την ούρηση. Καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Αλλά εδώ πέρα, όταν έχει κανείς. Κοιτάξτε να δείτε. Πάλι μη τεκμηριωμένα πράγματα. Αν πάτε λιγάκι στα recommendations για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, που ξεκινήσαν από το 1994 και μετά, θα δείτε ότι σαφέστατα ο ορμονικός χειρισμός ήταν μέσα στις εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της καλοήθης υπερπλασίας του προστάτη. Ένα το κρατούμενο. Δύο τα κρατούμενα, ότι αποτελεί ακόμα και σήμερα, όχι στις EAU ή στις AUA, τα recommendation, τις συστάσεις, για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο σε σχέση ακόμα και με τις minimal invasive θεραπευτικές αντιμετωπίσεις, της καλοήθης υπερπλασίας. Τρίτον, έχουμε μια συσσόρευση πραγμάτων και από εμπειρία αλλά και από δουλειές που λένε ότι σε μια ομάδα αρρώστων, όπως παράδειγμα είναι η αιμορροφιλική, προσωπικά έχει τύχει κατά διαβολική σύμπτωση να έχω πολύ μεγάλη εμπειρία με αυτούς τους αρρώστους, επειδή το Λαϊκό είναι κέντρο αναφοράς αιμορροφιλικών, όπου πλέον έχω σταματήσει να χειρουργώ καλοήθη υπερπλασία προστάτη σε αιμορροφιλικούς και πάνε πάρα πολύ καλά κάνοντας ορμονικό αποκλεισμό. Εκτός ενδείξεων βέβαια και κάνοντας, λέγοντας ψέματα ότι έχουν καρκίνο του προστάτη για να μπορούν να παίρνουν τα φάρμακα. Το άλλο, να έρθουμε λίγο σε μια επιστημονικότερη προσέγγιση. Απόφραξη σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καλοήθη υπερπλασία του προστάτη και έχει και καρκίνο του προστάτη. Τι συμμετέχει στην απόφραξη?
Και πώς θα δουλέψουν τα φάρμακα σε αυτή την ιστορία. Εδώ πέρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι θα αντιμετωπίσουμε το επιθυλιακό στοιχείο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με τον ορμονικό αποκλεισμό. Επιθυλιακό στοιχείο τόσο από την καλοήθεια υπερπλασία του προστάτη όσο και από το αδενοκαρκίνωμα του προστάτη. Επομένως το ανατομικό κόλλημα σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό θα μπορέσουμε να το μειώσουμε. Και αυτή είναι και η εμπειρία. Ανθρώπους που τους βάζετε σε ορμονικό αποκλεισμό, βλέποντάς τους δακτυλικά, βλέπει κανείς μέχρι και να εξαφανίζει το προστάτης πάρα πολλές φορές. Άρα λοιπόν, νομίζω πως αποτελεί όπλο, το οποίο καλό θα είναι κάποια στιγμή τα στοιχεία να τα συστηματοποιήσουμε και να τα δούμε. Όμως για να προχωρήσουμε λιγάκι αυτό. Να πω κάτι, ναι. Γιατί αυτό δεν θέλω να το αφήσω αναπαντητό, να το πούμε και από την ανάποδη πλευρά. Πόσοι από εσάς έχετε κάνει διορυθρικές προστατεκτομές σε CA προστάτου. Που έχει έρθει. Πολύ. Okay. Πολύ ωραία. Πόσοι από εσάς έχετε χρειαστεί να τους ξαναχειρουργήσετε για τα ίδια συμπτώματα μέσα στο χρόνο. Μπράβο. Άρα είμαστε μόνοι. Δεν κάναμε καλά. Δεν κάναμε καλό tour channel, κύριε Σκολαρικό. Φοβόμασταν σε αυτή την ιστορία. Μπα, δεν νομίζω, δεν ματώνει τόσο πολύ ο καθένας προστάτη. Η δεύτερη φορά έρχεται σε εσάς. Α, μάλιστα. Εντάξει. Παρακαλώ. Υπάρχει πιθανότητα μετά από μια διορυθρική προστατεκτομή σαν τέτοιο ασθενή να έχουμε μια επιδείνωση της νόσου. Υπάρχουν μελέτες πάνω σε αυτό. Όχι όσον αφορά την αιμορραγία. Επιδείνωση της νόσου με ποια έννοια. Αυτό είπα. Επιδείνωση με την έννοια των συμπτωμάτων από το κατώτερο ολοποιητικό. Είπα ακριβώς το ανάποδο. Μπορεί να μην. Κατά τη γνώμη μου και την εμπειρία μου, μπορεί να μην μπορέσει να απαλλαγεί από τον καθετήρα. Δηλαδή, εκεί που ουρούσε λιγάκι, να μην μπορεί να ουρήσει καθόλου. Παρακαλώ. Στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Ποια είναι τα κριτήρια τα δικά σας που κάνετε διακοπτόμενη θεραπεία? Πότε όσον την αφορά κάνουμε... το PSA. Νομίζω πως έχει, PSA. Έχει τώρα... Αυτό, μόνο αυτό. Αυτό ήθελα να προχωρήσω και με έκοβε ο κύριος Σκολαρίκος. Και για πόσο διάστημα. Κύριε Σκολαρίκο, έχουμε κάποια οδηγία προς ναυτιλωμένους για αυτή... Την ιστορία. Έχω βάλει την επόμενη διαφάνεια. Παραμένουν περισσότερες ερωτήσεις από απαντήσεις. Ποιοι ασθενείς, πότε διακόπτεται, πότε επαναλαμβάνεται, ποιο είδος θεραπείας. Ανάθεμα και αν ξέρουμε πολύ καλά. Εντάξει, έχουμε guidelines βέβαια, έτσι. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Ωπ, συγχωρέστε. Έχουμε guidelines. Τα guidelines, εγώ θέλω να σταθώ στο πάνω-πάνω, το οποίο λέει τι. Ότι πλέον δεν είναι, και το ξέρετε καλύτερα αφού το εφαρμόζετε, δεν είναι υποερευνητική διαδικασία, όπως το λέει, δηλαδή δεν πρέπει να θεωρείται ερευνητικό πλέον. Επομένως, πρέπει να το χρησιμοποιούμε στην κλινική πράξη. Τα ερωτήματα, βέβαια, όπως πολύ σωστά είπε να αυξηθούν, είναι το καλύτερο, γιατί εδώ μιλάμε και για μεταστατικούς αρρώστους. Κοιτάξτε λοιπόν τι πρέπει να συμβαίνει. Πρέπει να έχουμε ενημερώσει πολύ καλά τον άρρωστο και να το έχει αποδεχτεί. Πρώτο. Δεύτερον, δεν πρέπει να έχουμε κλινική πρόοδο της νόσου, που στην ουσία αυτό καθορίζεται από το PSA. Κρατήστε το αυτό για το debate μετά, γιατί με αυτό κερδίζω και μόνο. Το οποίο θα πρέπει στη μεταστατική νόσο να είναι κάτω από 4 νανογραμμάρια. Άρα έχεις έναν άρρωστο, μόλις φτάσει στο 4, δηλαδή άμα φτάσει στο 3,5, άμα φτάσει στο 3, άμα φτάσει στο 5, θα αλλάξει κάτι σοβαρό, πιστεύουμε, μάλλον όχι. Πότε το ξανά ξεκινάμε. Σίγουρα θα πρέπει να τον παρακολουθήσουμε κυρίως με κλινική εξέταση και το ξαναξεκινάμε όταν το PSA στη μεταστατική νόσο φτάσει το 10 με 15. Αυτά λένε τα guidelines. Το level of evidence των μελετών... Η καθημερινότητα στο χειρισμό αυτών των αρρώστων, όλοι όσοι από εσάς έχετε χρησιμοποιήσει διακοπτόμενο ανδρογονικό αποκλεισμό, θα μπορεί κάποιος από εσάς να μου πει την εμπειρία του... Στην συνομιλία με τον άρρωστο και τι γίνεται όταν ξανανεβαίνει το PSA. Δηλαδή, τον έχετε βάλει στο πρωτόκολλο ευθύς εξ αρχής και του έχετε πει ότι μόλις θα ανέβει παραπάνω από 10, τότε θα έρθεις ξανά να σε δω. Παρακαλώ. Συνήθως οι ασθενείς φοβούνται. Αυτό είναι από όλους πιστεύω. Πάντα. Μα γιατρέ, μήπως τυχόν χρειάζεται να συνεχίσω το φάρμακο. Να ζήσω λίγο παραπάνω, γιατί έχω οικογένεια, μικρά παιδιά, να σπουδάσω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, πιστεύω. Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο
Κατ' ουσίαν, όταν επιλέξει κανείς αυτού του τύπου το πρωτόκολλο του διακοπτόμενου ανδρογονικού αποκλεισμού, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο το να έχει κουβεντιάσει με τον άρρωστο σε πολύ σημαντικό βαθμό, να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του, να έχει χρησιμοποιήσει όλων των ειδών τα επιχειρήματα τα οποία κανείς πρέπει να χρησιμοποιήσει για αυτό το πράγμα, για να τον κάνει να μην φοβάται το PSA. Για να δούμε μετά, κύριε Σκολαρίκο, έτσι, σε αυτή την ιστορία. Έτσι, να του βάλει μέσα στο μυαλό του ότι αυτός είναι ένας δείκτης τον οποίο τον χρησιμοποιούμε για να ξέρουμε το τι γίνεται. Αλλά κοίταξε να δεις ότι από τη στιγμή, να σας πω πάλι την εμπειρία μου, το πώς το χειρίζομαι εγώ, ότι από τη στιγμή που έχουμε βάλει χαλινάρι σε αυτό το άλογο, θέλουμε να μπορούμε να του βάλουμε χαλινάρι ανά πάσα στιγμή. Άρα λοιπόν, για να μπορούμε να του βάλουμε το χαλινάρι, γι' αυτό την κόβουμε τη θεραπεία, για να μπορούμε να την ξαναχρησιμοποιήσουμε μετά. Απλοϊκό θα μου πείτε. Το δέχομαι. Απέναντι όμως στον άρρωστο και στο φόβο του, η παρομοίωση με το αφηνιασμένο άλογο το οποίο χρειάζεται το χαλινάρι φαίνεται να λειτουργεί και να τους ηρεμεί. Έτσι, νομίζω, είναι θέμα επικοινωνίας λοιπόν με τον άρρωστο και βέβαια έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει συνηθίσει την ιατρική και τους γιατρούς του να είναι παρόμοιο με το window shopping και να πηγαίνει από τον ένα στον άλλον και να μαζεύει γνώμες, είναι δεδομένο ότι αυτόν τον άρρωστο θα τον χάσετε και σε τελική ανάλυση καλά κάνει να χαθεί από εσάς που έχετε μια διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα. Σε τελική ανάλυση, άμα το πάρει έτσι κανείς. Έτσι, γιατί δεν θα μπορέσει. Από την άλλη, δεν νομίζω πως υπάρχει κανένας ο οποίος να πει «Απ, εγώ έχω τεκμηριωμένη, οριστική, δογματική αντίληψη ότι ο συνεχόμενος ανδρογονικός αποκλεισμός είναι εκείνος ο οποίος θα λύσει τα προβλήματα». Και όταν έχει κανείς μια συσσόρευση πραγμάτων, δεν τα βάλαμε όλα με τον κύριο Σκολαρίκο, γιατί πραγματικά είναι τεράστιο αυτό το κομμάτι. Έχουμε συσσόρευση πραγμάτων ότι όταν έχουμε οστεοπορωτικούς λόγω της θεραπείας, της ορμονικής θεραπείας ασθενής, αυτοί οι άνθρωποι καταφέρνουν και φτιάχνουν την οστεοπόρωσή τους στο διάστημα στο οποίο κόβει στον ανδρογονικό αποκλεισμό. Μην ξεχνάτε πόσοι από τους αρρώστους σας έχουν και άλλα προβλήματα. Έχουν κάποια ρευματολογικά νοσήματα. Τουλάχιστον εγώ έχω αρκετούς αρρώστους, δεν ξέρω πώς έχει τύχει αυτό το πράγμα, που είναι απριόρι οστεοπενικοί, λόγω της κορτιζόνης που παίρνουν τα προηγούμενα χρόνια για τα προβλήματά τους. Και ξαφνικά έχουν και τον καρκίνο του προστάτη και πρέπει να τον διαχειριστώ. Σε σχέση πάλι με τα οστικά συμβάματα κλπ. Νομίζω πως να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι μία σαφέστατα μορφή θεραπείας η οποία πλέον έχει ξεφύγει από την ταμπέλα καθαρά ερευνητική, έχει τους περιορισμούς της, έχει τα πράγματα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και έχει κατά κύριο λόγο την αναγκαιότητα να είναι κανείς μαζί με τον αρρωστό του. Έχουμε άλλη διαφάνεια σε αυτό, νομίζω πως όχι.